Δεν είναι κάτι το παράξενο. Δόθηκε απλά πολύ μεγάλη έκταση εξαιτίας του ότι ο Δημήτρης Λιγνάδης, που είναι ένας θεατράνθρωπος και φυλακισμένος ταυτόχρονα, έκανε κάτι τέτοιο στις φυλακές. Είναι συχνό αυτό στις φυλακές. Δεν είναι λίγο λογικό, βρε Σπύρο μου, όμως, τη στιγμή που είναι τόσο αρνητικά φορτισμένος ο Δημήτρης Λιγνάδης, που ακούγονται τόσο πολλά πράγματα για αδικήματα, τα οποία, για εγκλήματα, τα οποία είναι πολύ σοβαρά. Πάρα πολύ σοβαρά. Αυτό δεν του απαγορεύει να δημιουργεί μέσα στις φυλακές. Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Δικαίωμά του φυλακισμένου είναι να κάνει δράσεις και να μην παραμένει αδρανής. Εμείς δεν είπαμε ότι δεν έχει δικαίωμα, Σπύρο. Δικαίωμα φυσικά και το έχει. Αυτό η προβολή ήταν μεγάλη. Έχει η δικαίωμα. Προβολή ίσως είναι. Το θέμα είναι μεγάλη. Αν διεγείρει αρνητικά το συνέστημα ανθρώπων οι οποίοι μπορεί να βλέπουν αυτή τη στιγμή ότι ο ηθοποιός, ο προφυλακισμένος, είναι και ηθοποιός μέσα στις φυλακές. Ναι, αν δεν του είχατε δώσει έκταση στα κανάλια, δεν θα το ήξερε ο κόσμος. Κανονικά θα έπρεπε να γίνει η δράση στη φυλακή και να μην το μάθει ο πολλής κόσμος. Από τη στιγμή που τα κανάλια ασχολήθηκαν τόσο πολύ, δεν είναι μόνο τα δημιούργησαν. Σπύρο μου, δεν είναι μόνο τα κανάλια, γιατί εγώ άκουγα τον αντιπεριφερειάρχη, ο οποίος χαρακτήρισε συγκινητική αυτή την παράσταση. Και αυτό, για όλη την κοινή γνώμη και για εμάς τους ανθρώπους που παρακολουθούμε σαν θεατές όλη αυτή την ιστορία να εκτελήσεται μπροστά μας και περιμένουμε τη δικαιοσύνη, ξέρεις, είναι κάπως λίγο προκλητικό. Μπορεί να είναι προκλητικό, αλλά είναι και δικαίωμά του. Ξέρετε, υπάρχει το τεκμήριο αθωότητας, το οποίο κανείς δεν μπορεί να το αμφισβητήσει και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Δηλαδή, έχει δικαιώματα και ο φυλακισμένος, ό,τι έγκλημα και αν έχει κάνει και να έχει σκοτώσει ακόμα, έχει δικαιώματα στις δυτικές κοινωνίες. Και αυτό πρέπει να το βάλουμε καλά στο μυαλό μας. Ότι δεν έχει καταδικαστεί ακόμα, ούτε έχει περάσει από τη δίκη αυτή που θα τελεσυδικήσει κάποτε. Αλήθεια είναι αλλά αυτό. Πρέπει όλοι να είμαστε προσεκτικοί. Δηλαδή, ακόμα και ο κύριος που είπε ότι συγκινήθηκε, δικαίωμά του είναι δυστυχώς να το πει.